Η πόλη δεν πρέπει να χάσει την ευκαιρία να αποκτήσει ένα σύγχρονο πολιτιστικό μέγαρο με σεβασμό στην ιστορία, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου, επισημαίνει η Δημοτική Παράταξη Ώρα Πατρών, που ζητά τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα τον Έσπερο, ζητώντας ταυτόχρονα στις συνεδρίες να συμμετάσχουν οι πρώην δήμαρχοι Φούρας και Δημαράς, ο τέος αντιδήμαρχος Σπύρος Δεμαρτίνος, ο Σύλλογος Αρχιτεκτών Νομού Αχαΐας, αλλά και το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδος. Είναι ένα πολιτιστικό τοπόσημο για την πόλη μας. Είναι, όπως έχουμε πει, η προέκταση της πλατείας Γεωργίου. Είναι ένας χώρος που το έχουν συνδέσει πατρινοί με την ιστορία τους. Ανήκει το κέλυφος των νεωτέρων μνημείων, επομένως δεν μπορεί να πειραχθεί. Και αυτό, επειδή εξυπηρετούσε τις ανάγκες της πόλης, έπρεπε να μείνει και στην πόλη. Εμείς ήδη έχουμε καλέσει σαν παράταξη να γίνει Δημοτικό Συμβούλιο άμεσα προκειμένου να ενημερωθούμε. Επειδή δεν βλέπουμε όμως να ανταποκρίνεται η Δημοτική Αρχή, θα μαζέψουμε, ήδη έχουμε ξεκινήσει τη συλλογή υπογραφών, προκειμένου το θέμα να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο και να φωτιστεί από όλες τις πλευρές, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει πάρα πολύ παρασκήνιο. Υπήρχαν προτάσεις προς τη Δημοτική Αρχή, υπήρχε αλληλογραφία με συγκεκριμένους πατρινούς, προκειμένου ο Έσπερος να περιέλθει στα χέρια του Δήμου. Θέλουμε όλη αυτή την αλληλογραφία προκειμένου να χυθεί άπλετο φως. Μάλιστα, ο κύριος Ρόρος μίλησε στην τηλεόραση του Best για εγκρυπτό ενέργειες της Δημοτικής Αρχής, φέρνοντας την πόλη πρωτοτελεσμένων αποφάσεων που όμως και τώρα μπορούν να ανατραπούν και στον Έσπερο να δημιουργηθεί κέντρο πολιτισμού. Υπήρξαν διαδικασίες εγκρυπτό, γιατί όποιος γνώριζε το 2021 ότι ο Έσπερος είχε περάσει σε φανς και διαπραγματευόταν και θα έβγαινε σε πληστηριασμό στο Σφυρί και δεν το έκανε θέμα στην πόλη, έχει την ευθύνη του. Ο καθένας βέβαια αυτή που το αναλογεί. Ο δήμαρχος την περισσότερη, ο πολίτης ο απλός που το ήξερε τη λιγότερη, αλλά έχει και αυτός ευθύνη. Δεν μπορεί να βλέπεις να γίνεται ένα έγκλημα και να μην μιλάς.